Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρικισμού Λενοβίν. Θα κάνω σήμερα ουκρανικά βαρύνικα. Είναι μεγάλα ραβιόλα με διαφορετικές γεμίσεις. Εγώ να κάνω με πατάτες και κρεμμύδια. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 3 ποτήρια αλεύρι, 1 ποτήρι βραστό νερό, 1 αυγό, 2 κουταλιές φυτικό λάδι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, για την γέμιση 700-800 γραμμάρια πατάτες, 2 μεγάλα ή 3 μικρά κρεμμύδια, 50 ml λάδι για τηγάνισμα και αλάτι μισό κουταλάκι του γλυκού. Πρώτα απ' όλα βράζω τις πατάτες για την γέμιση, όπως κάνουμε για πουρέ, με λίγο αλάτι. Κάνω την ζύμη, σπάω σε ένα μπολ το αυγό, ρίχνω αλάτι, λίγο ανακατεύω. Βάζω το λάδι. Στο αλεύρι κάνω μικρή λακκούβα και αδειάζω μέσα το μείγμα με το αυγό. Λίγο ανακατεύω. Παίρνω ένα ποτήρι νερό και ζεσταίνω σε ένα μπρίκι. Όταν βράζει, βραστό δηλαδή, ρίχνω στην ζύμη και ανακατεύω με το κουτάλι από την αρχή που είναι ακόμα ζεστή η ζύμη και μετά ζυμώνω με τα χέρια. Ζυμώνω περίπου 4 λεπτά. Αυτό το ζυμάρι γίνεται ούτε πολύ μαλακό ούτε σκληρό. Το ζυμάρι αφήνω να ξεκρουστεί περίπου 20 λεπτά σκεπασμένο με μία πιτσέτα. Κάνω την γέμιση, ρίχνω στο τηγάνι λάδι και βάζω στην φωτιά για να ζεσταθεί. Κόβω το κρεμμύδι σε μικρούς σκήβους και όταν ζεσταθεί καλά λάδι, ρίχνω στο τηγάνι το κρεμμύδι και τσιγαρίζω μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τότε ρίχνω στις βρασμένες πατάτες και κάνω το πουρέ. Τώρα κόβω το ζυμάρι στα δύο, παίρνω το πρώτο κομμάτι και φτιάχνω ένα σωλήνα. Ύστερα κόβω κύβους περίπου 1,5 πόντους. Ύστερα ανοίγω με το πλάστι κάθε κομμάτι ζυμάρι, σε στρόγγυλα φύλλο και την γεμίζω με την έτοιμη γέμιση από πατάτες. Γεμίζω μπόλικα. Το κλείνω. Καλάω τις άκρες πολύ καλά για να μην ανοίξουν στο βράσιμα. Βάζω να βράσει την κατσαρόλα με μπόλικο νερό και με αλάτι. Μερικά βαρένικα έκοψα με κόπτη του ζυμαριού και μου βγήκε πολύ όμορφα. Γίνεται έτσι κομψό. Όταν βράζει νερό, ρίχνω από 6-7 βαρένικα και βράζω για 2 λεπτά, πιο πολύ 3 λεπτά, παιδιά. Μην το παραβράσετε. Τα αδειάζω σε ένα μπολ. Στο ίδιο τηγάνι που είχα τηγανίζει κρεμμύδια. Για τις πατάτες πάλι ρίχνω λίγο βούτυρο και λάδι. Και τηγανίζω το κρεμμύδι με το ίδιο τρόπο όπως το πρώτη φορά που τηγάνισα για το πουρέ. Και ρίχνω πάνω στο έτοιμα βαρένικα. Ανακατεύω για να πάει παντού το κρεμμύδι μαζί με το λάδι. Έτσι μετά δεν κολλάνε τα ζυμαρικά μεταξύ τους. Παιδιά, αν δεν σας αρέσει τηγανιτά κρεμμύδια, μπορείτε να μην το βάζετε καθόλου. Απλά ρίξτε το λίγο ένα κομμάτι βούτυρα στα ζεστά ραβιόλα. Αλλιώς να κολλήσουν όταν κρυώσουν. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.